Έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κύριος Θεοχάρης Θεοχάρης, για 8 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε ως τώρα μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα νομοσχέδιο το οποίο, κατά την άποψή μου, προσφέρεται για να τεθούν και οι πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, πράγμα το οποίο προσπάθησα να θέσω και στην... Από την πρώτη ομιλία μου, ώστε να είναι ξεκάθαρη η στάση και η θέση των κομμάτων. Αυτό επίσης έγινε φανερό και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων. Είδαμε όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται να εκθιάζουν την αποτελεσματικότητα, το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο παίρνει την κοινή πείρα των δυσκολιών που έχουν οι διοικήσεις ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Επίσης ακούσαμε έναν απολογισμό της βελτίωσης της θέσης και των αποτελεσμάτων που οι φορείς αυτοί έχουν χάρη του ελληνικού λαού. Και βέβαια ακριβώς στην προσπάθειά τους να γυρίσουν το καράβι, να το πω έτσι πιο κατανοητά για τον πολύ κόσμο που ενδεχομένως μας ακούει, συνάντησαν διάφορες δυσκολίες οι οποίες αποκρισταλώνονται σε διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου. Από την πλευρά των εργαζομένων ήταν οι μόνες αντιρρήσεις τις οποίες ακούστηκαν. Ο Υπουργός έθεσε και αυτό στις διαχωριστικές του γραμμές ότι είναι προφανές ότι το ζήτημά μας και το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία σε φορείς οι οποίοι πρώτον διαχειρίζονται την περιουσία του ελληνικού λαού και συνεπώς πρέπει να το κάνουν με τη μέγιστη ευελιξία ώστε αυτή η περιουσία να αυξηθεί χάρη του ελληνικού λαού. Και εδώ κάνω και μια παρένθεση. Ακούσαμε από το ΚΚΕ από την πρώτη μέρα αλλά και χθες κριτική κατά του κέρδους, την οποία από ιδεολογική σκοπιά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει ποινικοποιήσει το κέρδος, την κατανοώ. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο ποινικοποιείται το κέρδος όταν πρόκειται για την περιουσία του ελληνικού λαού. Δηλαδή, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ελληνικό λαό μέσω της του υπερταμείου του οποίου μόνος μέτοχος είναι το Υπουργείο Οικονομικών, συνεπώς η ελληνική κυβέρνηση, συνεπώς οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, και το κρέδος σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι ο στόχος μας, θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως, δεν ξέρω, η απομείωση της αξίας του ελληνικού λαού. Άρα πρέπει πρώτον να λειτουργούν, διότι παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στον εμπορικό ανταγωνισμό, όπως για παράδειγμα τα ΕΛΤΑ. Πρέπει λοιπόν να λειτουργούν όχι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, επειδή είναι δημόσιες υπηρεσίες, και να έχουν τον ιδιωτικό τομέα να τους ανταγωνίζεται και αυτοί να είναι με handicap, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να αυξάνουν, όπως είπα, την περιουσία του ελληνικού λαού. Τρίτον, πρέπει να δίνουν υπηρεσίες καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες συγκοινωνιών, υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στα υψηλότερα στάνταρ, ακριβώς γιατί αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός. Τις υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι υπηρεσίες της ποιότητας που αξίζουν σε μια χώρα η οποία θέλει να είναι στις προηγμένες χώρες του κόσμου, θέλει να ανήκει στα πιο κλειστά κλαμπ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κλαμπ των δυτικών χωρών, και συνεπώς δεν μπορεί να έχει τριτοκοσμικού επίπεδου υπηρεσίες. Τώρα, ακούστηκε μία κριτική και θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό, την οποία δεν την ακούσαμε πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αλήθεια, αλλά ακούστηκε από τον κύριο Γερουλάνο, για παράδειγμα, ο οποίος λυπάμαι γιατί είναι και ο μόνος ο οποίος μας ψέγει και υφολογικά, όχι στην
στο ζήτημα των πολιτικών θέσεων, αλλά τάχαμε ότι αποδεικνύουμε κάποια αλαζονία στην κριτική που κάνουμε στην αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Τα επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς, όπως και το γεγονός ότι χθες θέλησε να επισημάνει ότι αναγκάστηκα να βγω για λίγα λεπτά ενώ ήμουνα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ενώ ο ίδιος με το που μιλάει φεύγει από την αίθουσα, δεν κάθεται καθόλου να παρακολουθήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα προσπερνάω. Για ποιο λόγο δίνονται πίσω στον ελληνικό λαό με τίμημα? Και αυτό είναι μια κριτική η οποία ακούστηκε και από άλλα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να απαντηθεί για να είναι ξεκάθαρο. Πρώτα απ' όλα, τη στιγμή της δημιουργίας του υπερταμείου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία αυτή έγινε σε δύο νοηματικά, προφανώς γίναν μαζί με το ίδιο νομοσχέδιο, αλλά λογικά και νοηματικά γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία του υπερταμείου, η εισφορά σε αυτό των φορέων της περιουσίας του ελληνικού λαού ως, βάλτε το σε εισαγωγικά, πρίκα, και συγχρόνως η απόκτηση της μετοχής του ίδιου του υπερταμείου από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ισοσκελίζεται και συνεπώς δεν χρειάζεται κανένα τίμημα. Δηλαδή δημιουργείται μια εταιρεία, είμαστε η απόλυτη μέτοχη, έχουμε το 100% και εισφέρουμε την αξία την οποία συνεισφέραμε με όλους αυτούς τους φορείς. Θυμάστε εκείνες τις δραματικές συνεδριάσεις που ψάχναμε τις λίστες και τα λοιπά, ποιοι είναι οι φορείς και όλα αυτά που μπαίνουν στο υπερταμείο και μετά ψάχναμε να δούμε πώς θα ξαναβγούν. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και συνεπώς, ορθώς δεν υπάρχει τίμημα. Διότι δεν χρειάζεται τίμημα για να πάρουμε εμείς οι ίδιοι τα περισσότερα μας στοιχεία. Δεν έχει κανένα νόημα η λογική του τιμήματος. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω την αναλογία του κυρίου Βιλιάρδου για το δεύτερο κομμάτι το οποίο έγινε, ο οποίος και αυτός ο ίδιος άσκησε αυτή την κριτική, τάχαμε ότι είναι ανορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Το δεύτερο βήμα του υπερταμείου είναι ότι δόθηκε το υπερταμείο ως εγγύηση, σαν να ήταν το σπίτι μας, για τα δάνεια τα οποία είχαμε πάρει. Τα δάνεια αυτά είχαν ήδη γίνει και τέλος πάντων τότε εκείνη τη χρονιά προφανώς επεκτάθηκαν με τα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και το υπερταμείο δόθηκε ως εγγύηση μέχρι της πλήρους αποπληρωμής των δανείων. Αυτή η δεύτερη κίνηση, το γεγονός ότι οι δανειστές μας έχουν πια λόγο για το τι κάνουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διότι είναι εγγύηση για τα δάνεια που μας έχουν δώσει, είναι που επιβάλλει όταν βγάζουμε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ από αυτή τη λίστα των εγγυήσεων να καταβάλουμε τίμημα ως το ίδιο το υπερταμείο να μην χάσει τίποτα ως φορέας. Και κανονικά θα περίμενε κανείς σε μια διαπραγμάτευση και τα 602 εκατομμύρια τα οποία δίνουμε ως αποτίμηση, βέβαια, προφανώς αποτιμήθηκαν, αυτή είναι η αξία τους, απαντάω στον κύριο Βιλιάρδο ότι δεν υπήρξε αποτίμηση κτλ. Ως αποτίμηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων είναι κέρδος για το ελληνικό λαό το γεγονός ότι τα μισά από αυτά τα 301 πηγαίνουν σε ένα επιδυτικό ταμείο το οποίο θα λειτουργεί πρώτον με όρους αναπτυξιακούς ώστε η οικονομία μας να παράξει πλούτο, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειωθεί η ανεργία και ούτω καθεξής. Και δεύτερον, δεν θα φύγουν στο εξωτερικό, αλλά κυρίως η παραγωγή αυτού του πλούτου θα γίνει με ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα το βάζει η ελληνική κυβέρνηση και όχι με όρους της αοράτου χειρός, όπως μας έλεγε χθες ο κ. Τζανακόπουλος, είτε νεοφιλελεύθερος, πείτε το, ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, αυτή η κριτική είναι ανυπόστατη ακριβώς εξ αυτού του λόγου. Είναι αναγκαίο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξε, εκβιάστηκε, θα μας πει ο κύριος Γαβρίλος ή οτιδήποτε, αφήνω την κρίση των προθέσεων της κάθε κυβέρνησης στον ελληνικό λαό, αλλά πάντως νομοθέτησε ότι πρόκειται περί υπερταμείου που εγγυάται, αυτά που εγγυάται σε σχέση με τα δάνεια. Ένα ακόμα σημείο και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, για να μην παίρνω παραπάνω το χρόνο. Προφανώς το νομοσχέδιο αυτό στα χέρια μιας άλλης διοίκησης είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να το υποστηρίξουμε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε χθες από τον κύριο Γερουλάνο, απόλυτα, διότι ακριβώς δίνει τις κατάλληλες ευελιξίες με την κατάλληλη, με τις κατάλληλους ελέγχους, τα στρατηγικά σχέδια, όλα αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, είτε ρητά λόγω του νομοσχεδίου, είτε ως μοναδικού μετόχου του υπερταμείου, και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ακούστηκε ένα ζήτημα του γερμανικού μοντέλου και κατά πόσον η διοίκηση, οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη διοίκηση. Το ελληνικό μοντέλο φέρνει τους εργαζόμενους πιο κοντά στη διοίκηση από το γερμανικό. Διότι στο γερμανικό μοντέλο οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά βρίσκονται σε ένα συμβούλιο αντίστοιχο, αν θέλετε, του Εποπτικού Συμβουλίου, που τώρα με το ονομάζεται σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ένα συμβούλιο δηλαδή άνω του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ένα συμβούλιο στην καθημερινότητα, ενώ εμείς έχουμε εκπρόσωπο των εργαζομένων μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο των φορέων αυτών. Δηλαδή πιο κοντά στην καθημερινή άσκηση των της λειτουργίας και των εξουσιών, τέλος πάντων, της διοίκησης των φορέων αυτών. Συνεπώς, θα έλεγα ότι αν το συγκρίνουμε με τη Γερμανία, μάλλον πιο προωθημένοι είμαστε. Αυτά είναι, αν θέλετε, αυτά που ήθελα να τονίσω σε σχέση με την κριτική που ακούστηκε. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές και σοβαρές αντιρρήσεις και κυρίως δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες αντιρρήσεις, τέτοιες που θα μπορούσε κάποιος να διορθώσει στις διατάξεις. Υπάρχει ακόμα χρόνος ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, με εξαίρεση μια τροπολογία που κατέθηκε από την Νέα Αριστερά. Βλέπουμε πως υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές σε πολιτικό επίπεδο. Θυμίζω τις τρεις κατηγορίες του νέου φιλελεύθερου που λέει ότι δεν πρέπει καν να υπάρχει περιουσία, πρέπει να δίνεται στον ιδιωτικό τομέα να πουλιέται. Αυτή δεν είναι η στάση της κυβέρνησης. Η αριστερή λογική, η οποία λέει ότι το μόνο που έχει σημασία είναι οι εργασιακές σχέσεις, σημασία έχει αυτός ο οποίος διαχειρίζεται την περιουσία να είναι δημόσιος υπάλληλος με σχέση σύμβασης δημοσίου δικαίου, και αυτό είναι αρκετό. Αμέσως με έναν έτσι λίγο μεταφυσικό τρόπο όσα κάνει είναι σωστά, ενώ μόλις γίνει υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αμέσως υπάρχει πρόβλημα. Και φυσικά η θέση της κυβέρνησης, η θέση του φιλελεύθερου παρεμβατισμού, ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο εργαλείο στα χέρια μας το οποίο πρέπει να λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να λειτουργεί με όρους και κανόνες της αγοράς, ώστε να βελτιώνει τη θέση, την καθαρή θέση του προϋπολογισμού και της αξίας του περιουσίας του ελληνικού λαού. Και δεύτερον, να έχει το φίλτρο, το κοινωνικό, το πολιτικό, ώστε να επιτελεί και ένα στρατηγικό ρόλο μετασχηματισμού της εθνικής οικονομίας, γιατί όλοι μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με εργαλεία σαν το υπερταμείο και με τον τρόπο τον οποίο μετασχηματίζεται μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, και συνεχίζουμε. Κύριε Θεοχάρη, σύντομα σύνδεμα, αλλά επειδή, κοιτάξτε, ακούσαμε μια κριτική. Φυσικά η κριτική είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Ίσα-ίσα, μάλιστα, μας βοηθάει στην διαμόρφωση των νομοσχεδίων να είναι καλύτερα και πιο σωστά χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Αλλά θα ήταν και πιο έντιμο όμως αυτό που έκανε ο κ. Τζανακόπουλος ή ο κ. Συντιχάκης, οι οποίοι δεν έκαναν ομιλία κατά τη διάρκεια της δεύτερης συζήτησης, παρά να ξανακούσουμε την ομιλία που έκανε πριν από τρεις μέρες, την Παρασκευή, ο κύριος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γερουλάνος. Είπε και ρώτησε ξανά τα 20 ίδια ερωτήματα, τα οποία απαντήθηκαν, αν όχι στο 100%, στο 80%, για να μην
τον αδικήσω. Σταχυολογώ, έτσι μίλησε, δεν ξέρουμε πόσα ήταν τα έσοδα της αποκρατικοποίησης. Στη δευτερολογία, από τις σημειώσεις μου από χθες, στη δευτερολογία του κυρίου Δημητριάδη από το ΤΑΙΠΕΔ χθες, αναφέρθηκε 9,5 δις ήδη, 4,5 δις ακόμη εισπρακτέα από διαδικασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει ή ότι θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί είναι 36.000 τα ακίνητα της ΕΤΑΔ που πρέπει να αξιοποιηθούν? Απαντήθηκε χθες από τον Υπουργό στην δικιά του ομιλία ότι όταν κάναμε πιλωτικά τις πρώτες αξιολογήσεις των ακινήτων, είδαμε ότι από τα 72.000 που είναι στα χαρτιά, τα μισά είναι καταπατημένα και τα 36.000 είναι αυτά τα οποία μπορούν πραγματικά να αξιοποιηθούν. Δηλαδή, λέω 1-2 ερωτήματα τα οποία είναι απαντημένα για να μην δίνονται εδώ πέρα οι λαθασμένες εντυπώσεις. Κλείνω με 2 ζητήματα τα οποία πραγματικά, το πρώτο που τέθηκε από τον ίδιο τον κύριο Γερουλάνο ξανά, ενώ απαντήθηκε από μένα, δηλαδή δεν, καν όχι τις ομιλίες δεν παρακολουθεί που, όταν λείπει, αλλά τις ομιλίες που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα, ότι ο λόγος του τιμήματος, ξαναλέω, είναι διότι το υπερταμείο δεν είναι απλώς ένα sovereign wealth fund όπως είναι τα sovereign wealth fund των υπολείπων χωρών. Δηλαδή, ο μέτοχος εισφέρει τις αξίες που έχει το υπερταμείο ώστε να τις διαχειριστεί για να αυξηθεί η αξία του χαρτοφυλακίου, αλλά συγχρόνως, λόγω των μνημονίων, είναι εγγυητής των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Και γι' αυτό όταν αφαιρείς κάτι από εκεί μέσα, πρέπει να δώσεις πίσω την εγγύηση την οποία έχεις δώσει στους δανειστές. Και εδώ είναι και η απάντηση γιατί στη μαξιμαλιστική φυσικά θέση της αντιπολίτευσης, ότι δεν κάνουμε τίποτα εφόσον δεν σταματάμε πλήρως την λειτουργία του υπερταμείου, τη σχέση με τους δανειστές, για ποιο λόγο έχουν, ας πούμε, για ποιο λόγο μπορούν αιτιολογημένα οι μεν να ζητήσουν την αποπομπή κάποιου μέλους το οποίο έχει προταθεί από τους δε. Ίσα ίσα, και απαντάω κυρίως στον κύριο Καζαμία, ο οποίος τρίτη φορά το αναφέρει αυτό το ζήτημα, του άρθρου 9 παράγραφος 7, εκεί μέσα λέει πια ότι δεν υπάρχει, αφού δεν υπάρχει πια βέτο στις τοποθετήσεις, πια για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αν θέλετε μπορώ να τους διαβάσω και να τους απαριθμίσω, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, ότι δεν συνεργάζεται και μια σειρά από λόγους, αιτιολογημένα η μία πλευρά ζητάει από την άλλη την πάυση και η άλλη πλευρά, αυτή η οποία τον έχει προτείνει, μόνη της είναι η μόνη αρχή η οποία αποφασίζει. Άρα πραγματικά και εκεί έχουμε αποδέσμευση των δύο μερών και διαπραγματευτήκαμε και κερδίσαμε εθνική κυριαρχία, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο συνεχίζουμε και έχουμε ακόμα δεσμεύσεις απέναντι στους δανειστές είναι διότι το υπερταμείο δεν είναι μνημονιακό πια. Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνδεδεμένο με τα δάνεια και όχι με τα μνημόνια. Τα μνημόνια τελείωσαν, που σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλες υποχρεώσεις, γιατί δεν έχουμε και άλλα χρήματα να πάρουμε. Τα δάνεια όμως υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για όσα 50, 60, 45, δεν ξέρω, μπορεί ο κύριος Πατρανιάς να μας πει χρόνια, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη και έχει δόσεις να τα αποπληρώσει. Και πια το υπερταμείο είναι ένας υποθηκευμένος οργανισμός απέναντι στα δάνεια. Και το γεγονός ότι το μετασχηματίζουμε και αφαιρούμε την όποια μνημονιακή σχέση του υπερταμείου αποδεικνύεται με αυτό το νομοσχέδιο. Όμως η δανειακή σχέση δυστυχώς είναι υπαρκτή και θα είμαστε εδώ να τη ζούμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί τέτοιοι είναι οι χρονικοί ορίζοντες που έχουμε. Άρα όλες οι απαντήσεις, κλείνω, όλες οι απαντήσεις έχουν δοθεί, όλες, δεν δικαιούται κανένας να μιλάει για μη απαντήσεις. Μπορώ να δεχτώ διαφωνίες, διαφορετικές πολιτικές θέσεις, εξάλλου ο ίδιος τις περιέγραψα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ
ότι υπάρχει οποιαδήποτε γκρίζα ζώνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για το γεγονός που μου δώσετε. Σε ευχαριστούμε και εμείς κύριε συνάδελφε.